Με κομμένη την ανάσα περιμένουν πολιτικοί αναλυτές στη Γερμανία αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βαυαρία. Καθώς οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα για σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Οι κάλπες άνοιξαν νωρίς το πρωί με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να κατεβάζουν στο 33% το ποσοστό της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, η οποία διατηρούσε την απόλυτη πλειοψηφία, σχεδόν ανελιπώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθιστώντας επί δεκαετίες αδιάφορη την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Η διαφαινόμενη μεγάλη μείωση των ποσοστών της, ακόμα και κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή του αρχηγού του κόμματος Χόρστ Ζέεχόφερ και την αποχώρησή του από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, ακούγονται και σενάρια ακόμα και για διάσπαση της Χριστιανικής Ένωσης ή την διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού. Τα γκάλοπ υποδεικνύουν ακόμα την άνοδο στο 18% των πράσινων, διπλασιάζοντας τα ποσοστά τους σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, κυρίως όμως το σκαρφάλωμα στο 14% του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία, που θα καταφέρει έτσι ενδεχομένως να εξασφαλίσει έδρες στο ομόσπονδο κοινοβούλιο που ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στην χώρα.